πάρουμε μαζί μας ένα γαστρονομικό ταξίδι στην αγαπημένη μας πόλη. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε τον Κεράτιο. Στο βάθος, στο κόκκινο μεγάλο κτίριο, είναι η μεγάλη του γένους σχολή, ακριβώς δίπλα στο Πατριαρχείο. Ακόμα από εδώ που κοιτάμε, είμαστε στην ευρωπαϊκή μεριά της Κωνσταντινούπολης. Αργότερα θα σας δείξουμε και πώς είναι η ασιατική. Βρισκόμαστε πάνω στη γέφυρα και πηγαίνουμε από την ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης στην ασιατική. Υπήρχε επιλογή να κάνουμε και την διαδρομή αυτή υπό θαλάσσια, αλλά εμείς επιλέξαμε σήμερα να κάνουμε τη διαδρομή πάνω από τη γέφυρα για να γεμίσει το μάτι μας από αυτό το μπλε του Βοσπόρου. Να και ο οδηγός. Είμαστε εδώ με την Γιασεμίν, την κόρη του ιδιοκτήτη. Στα Μετέντονερ. Μετέντονερ, ναι. Ένα διάσημο ντονέρ εδώ στην ασιατική πλευρά της πόλης. Και θα μας μιλήσει λίγο για τα φαγητά που μπορούμε να βρούμε εδώ. Μπούρτα, λέγε με κβάρ. Μπούρτα, κιος δε ντονέρς. Κιος δε ντονέρ βάρς. Τερέαλου ντονέρ βάρς. Ισκιαντάρ κεμπάπ βάρς. Και μεταφραστά μας λίγο. Λοιπόν, εδώ το φημισμένο είναι το ντονέρ, που είναι γύρω ουσιαστικά, απλά είναι μοσχάρι μαζί με αρνί. Και το οποίο βγαίνει σε διάφορες εκδοχές. Το σκέτο, το κλασικό, το κιοζντέ όπως τον λένε. Από εκεί πέρα μπορεί να προσθέσει έξτρα βούτυρο. Ή υπάρχει και το Ισκεντέρ κεμπάπ, ντονέρ, συγγνώμη, που είναι με κόκκινη σάλτσα. Ισκεντέρ, να εξηγήσουμε ότι θα πει Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος. Δηλαδή είναι το ντονέρ που έτρωγε ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι το έχουν ονομάσει και είναι πολύ γευστικό. Τώρα θα μας φέρουν να το δοκιμάσουμε. Τα υπόλοιπα. Το ορεκτικό αυτό που πήραμε. Για ορεκτικά πήραμε εδώ ένα ιτσλί κιοφτέ. Μπού, ναι. Που ετ βουλγούρ, ήρμικ, που ήτσιέστηνε ετ βάρ. Στοπιν, μίτ. Είναι, μέσα έχει κιμά με καρύδια και μπαχαρικά. Είναι λίγο spicy. Και απ' έξω είναι πληγούρι με σιμιγδάλι, η κρούστα, και τηγανίζεται. Είναι ένα ορεκτικό, αρκετά έτσι καυτερό θα έλεγα. Και παραδοσιακό. Το γιαούρτι εδώ που βλέπουμε είναι από βουβάλια, βουβαλίστο, και έχουμε και τουρσί πιπεριές και μια σαλάτα που μοιάζει λίγο με την πολίτικη που λέμε εμείς. Πολύ ωραία. Περιμένουμε και τα πιάτα. Αυτό είναι το Θάνο. Αυτό είναι το Ισκεντέρ κεμπάπ. Απλά εγώ πρόσθεσα και λίγο έξτρα κρεμμυδάκι από πάνω που μου αρέσει. Αποσχοβολιστό. Και τώρα θα γίνει κόλαση. Έξτρα βούτυρο. Όπου να δείτε μυρωδιές, αρώματα που βγαίνουν. Πάμε να δοκιμάσουμε το Ισκεντέρ κεμπάπ. Με έξτρα βουτυράκι και κρεμμυδάκια που πήρα. Από κάτω έχουν βάλει και λίγο πιτούλα και έχει ρουφήξει την κόκκινη σάλτσα. Δεν είναι καυτερό. Όχι καθόλου. Σαν να τρώω το κοκκινιστό της μαμάς μου. Τόσο γευστικό. Και ενώ το φοβόμουν το βούτυρο μήπως γίνει πολύ βαρύ, τελικά δεν έγινε. Και είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ που πήρα την απλή version πάντως, με το βούτυρο λέγοντας απλή, είναι και αυτή πάρα πολύ νόστιμη. Αν κάποιος δεν θέλει με κοκκινή σάλτσα, και με ρύζι που το κάνουν πιλάφι, καταπληκτικά. Αλλά και το δικό σας, όπως το βλέπω, φαίνεται πάρα και πολύ. Και το ριζάκι είναι ωραίο και οι πατατούλες είναι κομμένες στο χέρι. Ναι, ναι, εκπληκτικά. Το μετέτε μπορείτε να το βρείτε και στο Instagram, να ακολουθήσετε τα social media. Έχουν δύο υποκαταστήματα και τα δύο είναι στην Ασία.
Αλλά πιστέψτε με, αξίζει να πάρετε το καράβι και να περάσετε απέναντι. Βέβαια. Και να πάτε να δοκιμάσετε. Α, για σε μην πίνει τώρα, Αριάννη, can we see what you drink? Αριάννη. Αϊράν. Να, το πει πολύ ωραίο παραδοσιακό. Αϊράν το λένε, εμείς στην Ελλάδα το λέμε Αριάννη. Ναι. Made with buffalo yogurt. Α, φτιάχνετε με το βουβαλίσιο γιαούρτι. Το γιαούρτι. Και συνήθως το ντονέρ το κάνουν έτσι όπως το τρώει για σεμί, το τυλίγουν μέσα στη πίτα και το τρώνε. Πάρα πολύ ωραία. Αφία το ρυσού. Τι σε κοιλά. Δεν θα μπορούσε να λείπει και το κιουνεφέ από το τραπέζι μας. Το συγκεκριμένο είναι με κατσικίσιο τυρί και από πάνω έχει και ωραίο καϊμάκι από βουβάλι. Πολύ ωραίο. Ωραία σιροπιασμένο. Ζεστό. Θα κάω τώρα, αλλά δεν πειράζει. Σαλάτα. Και έχουμε και το τσάι εδώ. Και το σουκλάτς που είναι... It's putting with rice, eh? No, rice pudding. Rice pudding. But you don't feel any rice when you eat. Δεν νιώθουμε έτσι. Αυτό είναι σαν ριζόγαλο δηλαδή. Αλλά είναι πολύ... γαλακτερό και δεν νιώθεις το ρύζι καθόλου. Ωραία. Ωραίο, αρωματικό, ωραίο, ε. Και φυσικά το τσάι είναι πάντα στην παρέα με τα γλυκά και μετά το φαγητό, ε. Είναι μια παράδοση. Απαραίτητο συνοδευτικό, ναι. Απαραίτητο συνοδευτικό. Παιδιά, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι ριζόγαλο. Είναι ναι. Σαν κρέμα... Είναι κρέμα που ουσιαστικά είναι με το ριζάλευρο, ξέρω εγώ, ίσως. Γι' αυτό είναι σπίτι και έχει έτσι αυτή την υφή. Το κουνεφέ το δοκίμασες? Για τώρα, το δοκίμασες και αυτό τώρα που κρύωσε. Πώς είναι? Κορυφαίο. Κορυφαίο, ε. She says it's excellent. Chocolate ζητλί. Μετέτ, είμαστε στο μετέτ, ε? Μετέτ ντονέρ. Αλλά έχουμε και τα γλυκά. Είμαστε στην ασιατική πλευρά και πέσαμε πάνω σε ένα Μικέλ. Συγκίνηση μπορώ να πω. Το Μικέλ έχει φτάσει και στην Κωνσταντινούπολη. Να δούμε αν είναι ο ίδιος καφές με αυτόν που πίνουμε στην Ελλάδα. Espresso $3 de mil. Ποτηράκι πλαστικό, ε! Με δικό τους νερό. Πολύ μπροστά μιλάμε. Βέβαια. Το έχουν εξελίξει ακόμα και αυτό. Βέβαια. Άντε, στην υγεία σας. Αφία το λισό. Στην ασιατική πλευρά, συγκεκριμένα στο Καντίκιοι, Χαλκιδόνα τη λένε στα ελληνικά, και έρθαμε εδώ σε μια μεγάλη αγορά που έχει, στη Λκαπάνη, που βρίσκεις τα πάντα. Βλέπουμε εδώ ξηρούς καρπούς, μετά μαχαρικά, ψάρια, κρέας, τυριά, αλαντικά και πολλά εστιατόρια. Θα δούμε παρακάτω. Είναι μια αγορά που συγκεντρώνει πολύ κόσμο με καλές τιμές και είναι πάντα ωραία να κάνεις μια βόλτα εδώ για να βλέπεις διάφορα ωραία και διαφορετικά προϊόντα. Τα κλασικά μύδια τα οποία τα τρως επί τόπου είναι γεμιστά με ρύζι. Βλέπετε ο άνθρωπος παίρνει κατευθείαν 2 λίρες το τεμάχιο, περίπου δηλαδή 20 λεπτά το τεμάχιο. Και εδώ είναι ο δρόμος με τα εστιατόρια στο Καντίκιοι. Κιουνεφέ, χαϊράν, λαχματζού. Πηγαίνεις εκεί εδώ. Πετύχαμε και την ώρα της προσευχής. Ο ημάμς. Έχει πολλά στενάκια που μπορείς να εξερευνήσεις. Και εδώ είναι το τσίγια κεμπάπ. Κάτσε λίγο να δείξω την ταμπέλα. Ωραία, είναι διάσημο. Εστιατόριο, φημισμένο για την κουζίνα. Ναι, την Οθωμανική, πιάτα που
σε γυρνάνε πίσω στο χρόνο. Θα σας δείξω μερικά. Τώρα μόλις μπούμε μέσα. Δολμαδάκια, λιγούρι και από εδώ. Φασόλια, ρύζι. Για να δούμε. Συγκεφτέ, λαχανικά. Τσόρμπα θέλουνε, σούπα. Το καλό είναι να πάρεις και μισή μερίδα. Πού είμαστε τώρα? Τώρα είμαστε στο τούνελ, το οποίο περνάει κάτω από το Βόσπορο και ενώνει την Ασιατική Κωνσταντινούπολη με την Ευρωπαϊκή. Ωραία. Μιλάμε, είναι ατέλειωτο. Να φανταστείτε, με το καραβάκι θέλει περίπου μισή ώρα να πας. Από το... από την Ασία. Καράκιο, ας πούμε, στο Καντίκιο, που είναι η Ευρωπαϊκή και Ασιατική πλευρά. Οπότε και εμείς θα κάνουμε μερικά λεπτά. Να τώρα που θα ξεκινήσει ο μπλε φωτισμός στον ουρανό, τώρα είμαστε μέσα στη θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα. Α, κάτω από τη θάλασσα. Το κάνανε έτσι για να καταλαβαίνεις πότε είσαι κάτω από τη θάλασσα. Κάτω από τη θάλασσα. Το βάθος βλέπουμε την ασιατική πλευρά, άρα δηλαδή εδώ ακριβώς ενώνεται ο Κεράτιος κόλπος με τον Βόσπορο. Οπότε αυτό το σημείο για μένα είναι από τα ομορφότερα σημεία της πόλης. Συνδυάζει το νέο με το παλιό, το διαφορετικό απέναντι. Πιστεύω να σας άρεσε το ταξίδι που κάναμε εδώ στην πόλη και να μας ακολουθήσετε και στο κανάλι μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook. Ευχαριστούμε πολύ.